Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συνέντευξη στον ανταποκριτή του Euronews Βρυξέλλες, James Φρέινι. Στην ετήσια ομιλία του Προέδρου για την κατάσταση της Ένωσης, ο Jean-Claude Juncker έκανε εκτενή αναφορά στο προσφυγικό ζήτημα. Το Euronews έθεσε στον πρόεδρο της Κομισιόν το ζήτημα της συμφωνίας με τη Λιβύη. Ανθρωπιστικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως στη Λιβύη επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες, ενώ ισχυρίζονται ότι οι Βρυξέλλες κάνουν τα στραβά μάτια. Κύριε Γιούνκερ, στην ομιλία σας είπατε ότι οι αξίες μας αποτελούν την πηξίδα της Ευρώπης. Όμως η συμφωνία με τη Λιβύη πώς συμβαδίζει με αυτό που λέτε? Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την Επιτροπή, τηρούμε πλήρως τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Δεν κλείνουμε την πόρτα της Ηπείρου, όμως προσπαθούμε οι άνθρωποι που φτάνουν να μην μένουν στις χώρες πρώτης εισόδου. Εργαζόμαστε ώστε να διανεμηθούν μεταξύ των κρατών μελών. Με τις χώρες της Αφρικής συντάσσουμε ένα σημαντικό και φιλόδοξο πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για τους Αφρικανούς να βρουν μια δουλειά στη δική τους χώρα παρά να φτάσουν στην Ευρώπη. Οπότε δεν νομίζω ότι παραβιάζουμε τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες. Όμως τι γίνεται με τις συνθήκες σε αυτά τα προσφυγικά κέντρα? Ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, ακόμη και για βιασμού μεταναστών. Όταν ακούτε αυτές τις μαρτυρίες, τι περνάει από το μυαλό σας? Σοκάρομαι από αυτές τις αναφορές. Γι' αυτό και στην ομιλία μου ζήτησα να επικεντρωθούμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στη Λιβύη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις αρχές της χώρας και κυρίως με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Δεν θέλω να δίνουμε χρήματα στην κυβέρνηση της Λιβύης. Θέλω να υποστηρίξω εκείνους που εργάζονται για την αλλαγή των συνθήκων που οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξουν. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν η Λιβύη βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση? Η χώρα έχει καταστραφεί από τις συγκρούσεις και τα συνεχή τρομοκρατικά χτυπήματα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής των μεταναστών όταν η Λιβύη καταραίει? Η δουλειά πρέπει να γίνει σε διπλωματικό επίπεδο. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους γείτονες της Λιβύης και πιστεύουμε ότι η σταθεροποίηση της χώρας είναι προς το συμφέρον όλων. Όμως αυτό δεν περνάει από το χέρι μας. Δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα μεταναστών. Έχω υποστεί σοκ από τις εκθέσεις που διάβασα. Τελευταία ερώτηση. Πείτε μου μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πιστεύει ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιβύης είναι καλή. Δεν ξέρω τι σκέφτονται μη κυβερνητικές οργανώσεις και όποιοι άλλοι. Γνωρίζω ότι έχουμε μία συμφωνία με τη Λιβύη και με άλλες πλευρές στην περιοχή με στόχο να ελέγξουμε το προσφυγικό ζήτημα. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η σημερινή κατάσταση στη Λιβύη, όμως πρέπει να συνεργαστούμε με εκείνους που κυβερνούν προς όφελος των προσφύγων. Mr. Juncker, thank you very much. Thank you so much.